Να θεωρείς τον εαυτό σου λοιπόν χρεώστη σε όλους αυτούς που σε καταφρόνησαν ή σε καταφρονούν. Και ανάθελά σου και με κακή όρεξη της καρδίας σου υποφέρεις, καταφρονήσεις τους. Δεν είναι εύκολο. Ε? Τουλάχιστον μέσα σου αντιδράς. Ιδίως όταν δεν έχεις φταίξει. Και λες, τι του έκανα τώρα και μου φέρεται έτσι. Δεν του έκανες τίποτα. Ο Θεός τον έστειλε για να σε βοηθήσει. Όταν ζητάμε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, από το Θεό να μας βοηθήσει, να μας δώσει αυτή τη μεγάλη αρετή που είπαμε, έτσι, την ταπείνωση, είναι σαν να του ζητάμε να μας στείλει κάποιον να μας βρήσει. Έτσι ο Μάτιο, λέει ο Άγιος. Και όταν έρχεται αυτός ο κάποιος, εμείς αντιδρούμε. Γιατί δεν έχουμε πνευματική γνώση. Ότι έτσι έρχεται η ταπείνωση. Με το να δέχεσαι την εξουδένωση του άλλου, τον εξευτελισμό που σου κάνει ο άλλος. Σου στέλνει λοιπόν ο Θεός τον γιατρό και εσύ τον διώχνεις. Και τον μισείς, τον αντιπαθείς. Βλέπετε πόσο παράλογοι είμαστε. Από τη μια ζητάμε θεραπεία και όταν έρχεται η θεραπεία τη διώχνουμε. Αν λοιπόν έστω και άθελά σου και με τη βία, με το ζόρι θα λέγαμε, ακούς τις εξουδενώσεις και τους εξευτελισμούς και τις καταφρονήσεις, τουλάχιστον κάνε υπομονή και μην το δείχνεις εξωτερικά ότι δεν το αντέχεις, ότι έτσι θύμωσες, αντέδρασες, αντιδράσεις και κάνεις λογισμούς μέσα σου. Τουλάχιστον κράτα το μέσα σου, πάλεψε το μέσα σου και εξωτερικά μην δείχνεις κανένα σημάδι ότι σου κακοφαίνεται, που σε βρίζει και σε ταπεινώνει ο άλλος. Είναι και αυτό η αρχή. Για να μάθεις να δέχεσαι τους εξευτελισμούς και τις αδικίες και τις καταφρονήσεις. Για να μπεις στη θεραπευτική αγωγή κατά της καινοδοξίας, κατά της υπερηφάνειας. Και να γλιτώσεις από τον διάβολο στη ζωή σου όλη και κατεξοχήν εκείνη την τελευταία ώρα, την κρίσιμη ώρα. Γιατί αλλήμωνα, αδερφοί μου, αν εκείνη την τελευταία ώρα που θα βγει η ψυχή μας, είμαστε καινόδοξοι, είμαστε υπερήφανοι. Μετά θα πάμε μαζί με τον υπερήφανο. Με τον διάβολο δηλαδή. Θεός φυλάξει. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι λόγια έτσι να τα λέμε. Να ακούγονται ωραία και ρίξει και έλευτα. Αλλά τα λέμε για να γλιτώσουμε την αιώνια κόλαση. Και αν μόλις αυτές τις σκέψεις και τους λογαριασμούς που είναι πολύ αληθείς, λέει ο Άγιος, η πανουργία του διαβόλου και η αγνωσία και η κακή κλίση η δική μας ήθελαν υπερισχύσει σε μας σε τρόπο ώστε οι λογισμοί της υψηλοφροσύνης να μην λείπουν από το να μας ενοχλούν και να πληγώνουν την καρδιά μας. Ακόμα και τότε είναι καιρός αρμόδιος, τόσο περισσότερο να ταπεινωνόμαστε και να καταφρονούμε και να μισούμε τον εαυτό μας. Αν τα κάνεις όλα αυτά που είπαμε, πολεμάς την καινοδοξία, αγαπώντας την καταφρόνηση των άλλων, εξουδενώντας και εσύ μόνος σου τον εαυτό σου, στην προσευχή σου κλπ. Κλπ. Αν και πάλι βλέπεις ότι υπάρχουν μέσα σου τα πάθη και κατ' εξοχήν αυτό το πάθος και αγαπάς τη μάτι η δόξα, και τότε λέει μην απελπίζεσαι, αλλά να το κάνεις και αυτό αφορμή ταπείνωσης και να λες ορίστε, δες πόσο άρρωστος είσαι, τι βάθος έχει μέσα σου αυτό το πάθος. Να χρησιμοποιήσεις δηλαδή και την αθλιαία κατάστασή σου ως ένα μέσο για να ταπεινωθείς ακόμα περισσότερο και να κατεβάσεις τον εαυτό σου ακόμα πιο κάτω, βλέποντας ότι ενώ πολεμάς και αγωνίζεσαι με όλες τις δυνάμεις, πάλι όμως το πάθος έτσι υπάρχει μέσα σου. Και να καταλάβεις από αυτό ότι δεν μπορείς να ελευθερωθείς από την τυραννία του παρά μόνο με τη Θεία Βοήθεια. Αλλά η Θεία Βοήθεια έρχεται σε αυτούς που τη θέλουν, σε αυτούς που τη ζητάνε. Επομένως θα κάνεις και εσύ ό,τι εξαρτάται από σένα και όταν βλέπεις ότι πάλι πάσχεις από τις ενοχλήσεις της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας, θα παίρνεις και από αυτό αφορμή για να ταπεινώνεσαι ακόμα περισσότερο. Και έτσι και από το πικρό αυτό θα βγάλεις γλυκή. Και τελικά θα έρθει η υγεία, η πνευματική,
και θα πάρει τη θέση της υπερηφάνειας και της καινοδοξίας και της υψηλής αυτοεκτίμησης, για να χρησιμοποιήσουμε και τη σύγχρονη ορολογία των ψυχιάτρων και ψυχολόγων, η οποία έχουν κάνει τεράστια ζημιά και στα παιδιά και στους μεγάλους. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας. Σταματώ εδώ γιατί βλέπω σχεδόν συμπληρώθηκε η ώρα, να αφήσουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα της καινοδοξίας. Βέβαια, ίσως μερικοί θα πείτε ότι πρώτη φορά τα ακούμε αυτά, Πάτερ. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή, θα έλεγα, η καταφρόνηση στους Άγιους Πατέρες ή η άγνοια, να το πούμε πιο έτσι μαλακά, πιο ήπια, των Αγίων Πατέρων, που είναι οι γιατροί μας, οι πραγματικοί γιατροί της Εκκλησίας, είναι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι ακολουθούν τον πρώτο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μην νομίζετε ότι αυτά είναι οι διδασκαλίες του Αγίου Νικοδήμου, είναι οι διδασκαλίες του Χριστού. Όπως σας είπα προηγουμένως, τι έλεγε ο Χριστός για τους επαίνους, για την δόξα που παίρνουμε ο ένας από τον άλλον. Για την καινοδοξία δηλαδή. Πόσο ολέθριο πράγμα είναι. Όλα αυτά λοιπόν που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι φάρμακα θεραπευτικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, τα οποία έχουν βγει από τον Χριστό. Τη ζωή του Χριστού και τη διδασκαλία του Χριστού.